κανένας μας, διότι καταργεί το αυτοδιοίκητο με σκοπό τον έλεγχο του ποδοσφαίρου από το κράτος. Αυτό είναι το δεδομένο και με αυτό ξεκινάμε και με αυτό έχουμε μαζευτεί εδώ. Θα περίμενα βέβαια και η εκπρόσωπος της FIFA να πει τη θέση της υπερκείμενης αρχής για το συγκεκριμένο θέμα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εδώ λοιπόν μιλάμε ότι δύο θέματα έχουμε ή αν μπορούμε να αγωνιστούμε άσχετα αν οι ομάδες μας είναι γραμμένες στο Μητρό, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μην την πληρώσουν τα σωματεία να το κάνουμε και να προσφύγουμε και για τον νόμο ως αντισυνταγματικό που ήδη έπρεπε να το έχουμε κάνει, κακώς δεν το έχουμε κάνει. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν, αγνοώντας το Μητρό της Γενικής Γραμματείας, να παίξουμε, η μόνη λύση είναι η αναστολή, που νομίζω ξέρουμε όλοι μας ότι θα είναι με συντριπτική πλειοψηφία, αλλά η αναστολή που θα ψηφιστεί από εδώ από τη Γενική Συνέλευση, να μπουν και κάποιες κυρώσεις για όσους θελήσουν να αγνοήσουν το σώμα και να συνεχίσουν να παίζουν. Γιατί έχουμε δει και το φαινόμενο να παίρνονται αποφάσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή, όχι από τη Γενική Συνέλευση, και τα μέλη, οι ενώσεις των μελών της Εκτελεστικής, να μην την εφαρμόζουν και να έχουμε πρόβλημα όλοι οι υπόλοιποι. Όπως έγινε με το κομμάτι πέρσι με τα δελτία, με το παράβολο των δελτίων ψηφίς για εκτελεστική, να εισπράτεται ένα ποσό και τα ίδια μέλη μετά στις ενώσεις τους δεν το εισπράτανε. Όπως εδώ είπαμε και μέχρι να γίνει Γενική Συνέλευση να υπάρξει αναστολή πρωταθλημάτων και οι ενώσεις των μελών της εκτελεστικής παίζανε. Και εννοείται ότι θα πρέπει η αναστολή να συμπεριλαμβάνει και το θεσμό του κυπέλου, που είναι διοργάνωση της Ομοσπονδίας, όχι μόνο τα ενωσιακά πρωταθλήματα. Ευχαριστώ πολύ.